Η θεολογία της εικόνας των Χριστουγέννων Η εικόνα της γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αποτελεί μια εμβληματική επικόνηση της έλευσης του Κυρίου στον κόσμο και θεωρείται από τις πιο σημαντικές στο δωδεκάορτο. Εμπεριέχει τόση συμπυκνωμένη δύναμη μέσα της, καθώς συμβολίζει την κατάργηση του παλαιού κόσμου και την έλευση του νέου, του αγιοπνευματικού κόσμου αφηγείται μια ολόκληρη ιστορία και όχι μόνο αυτή της γέννηση του Θεανθρώπου. Ο Χριστιανός ασπάζεται ευλαβικά την εικόνα και μέσα από αυτήν επικοινωνεί με τον νεογέννητο Κύριο Ιησού Χριστό που ήρθε για να ανακαινήσει τον κόσμο και να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Όσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, οι ιερές εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Στο κέντρο της εικόνας των Χριστουγέννων ξεχωρίζει η Θεοτόκος με τον νεογέννητο Χριστό μέσα στο σπήλαιο της γεννήσεως που χρησίμευε ως στάβλος και που εκεί έγινε η γέννηση διότι δεν υπήρχε χώρος σε ανθρώπινη κατοικία και έτσι ο βασιλεύς των ουρανών γεννήθηκε σαν ταπεινός και άστεγος μέσα στο φτωχικό σπήλαιο της Βιθλεέμ. Στην εικόνα το εσωτερικό του σπηλαίου είναι κατασκότεινο για να δηλώσει το σκοτάδι, το πνευματικό σκοτάδι στο οποίο ήταν βυθισμένος ο πρόχριστου κόσμος, ενώ πίσω από την φάτνη, το παχνί δηλαδή, η ταΐστρα, στέκονται δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Η Παναγία κοιτάζει το μικρό Ιησού με λατρεία, γονατισμένη με τα χέρια σταυρωμένα σε ένδειξη προσευχής, σημάδι πως το παιδάκι που έχει μπροστά της δεν είναι μόνο το μωρό της αλλά και ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας και Ομοουσίου Τριάδος και εκτός από άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός. Σε κάποιες εικόνες η Θεοτόκος δεν κοιτάζει το Θείο Βρέφος αλλά είναι στραμμένη προς την άλλη κατεύθυνση για να τονίσει ιδιαίτερα η εικόνα ότι το μωρό αυτό δεν γεννήθηκε με τον φυσικό τρόπο που έχουν γεννηθεί όλοι οι άνθρωποι, από πατέρα δηλαδή και μητέρα, αλλά ο Χριστός γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου, θαυματουργικά και είναι απόρριτο μυστήριο η Θεία γέννησή Του από την Αϊπάρθενο Μαρία. Το Θείο Βρέφος βρίσκεται μέσα στην Φάτνη όπου το ξάπλωσε η μητέρα Του, αφού δεν είχε κρεβατάκι και είναι τυλιγμένο στα σπάργανα είναι φασκιωμένο το θείο βρέφο. Όμω η φάτνη αυτή είναι έτσι ζωγραφισμένη, ώστε να μοιάζει με λάρνακα, να μοιάζει με τάφο, μοιάζει με εκείνα τα πέτρινα φέρετρα στα οποία οι Αρχαίοι τοποθετούσαν τα σώματα των νεκρών του για την ταφή του, και τα σπάργανα του Χριστού μοιάζουν με τα εντάφια σπάργανα, δηλαδή με τι λωρίδε, με τα υφάσματα με τα οποία οι Εβραίοι τύλιγαν τα σώματα των νεκρών. Το συγκλονιστικό αυτό καλλιτεχνικό έβριμα σημαίνει ότι αυτό το μωρό κάποτε θα γευτεί και σωματικό θάνατο για την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Έτσι στην εικόνα της γεννήσεως του Χριστού συνοψίζεται ολόκληρη η επίγεια ζωή του μέχρι τον θάνατο. Τα δύο ζώα που βρίσκονται πίσω από την φάτνη προέρχονται από μία προφητεία του προφήτη Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη, περίπου 800 χρόνια π.Χ., όπου ο Θεός, διαστόματος προφήτου Ισαΐα, λέει «Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο γάιδαρος τη φάτνη του Κυρίου του, όμως ο Ισραήλ δεν με γνωρίζει και ο λαός δεν με καταλαβαίνει». Συνεπώς, τα δύο ζώα που βρίσκονται πίσω από τη φάτνη είναι το βόδι και το γαϊδούρι. Το βόδι συμβολίζει το εβραϊκό γένος που πίστεψε στο Χριστό και τον ανεγνώρισε ως Κύριο και το γαϊδούρι συμβολίζει το ειδωλολατρικό γένος που πίστεψε στο Χριστό. Στο κάτω μέρος της εικόνας αγιογραφείται ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνίστορ, ο αραβωνιαστικός της Θεοτόκου, ο οποίος όμως ποτέ δεν είχε κανονικές συζυγικές σχέσεις μαζί της απεικονίζεται να κάθεται μακριά από την Παναγία και το Μωρό και σε αρκετές εικόνες απεικονίζεται μάλιστα και σκεπτικός για να δηλωθεί ότι δεν είναι ο πραγματικός φυσικός πατέρας του παιδιού αλλά μόνο στα μάτια του κόσμου φαινόταν ως πατέρας του. Στην ουσία όμως ήταν προστάτης της Θεοτόκου και προστάτης του Θείου Βρέφους. Στο πλάι της εικόνας, αριστερά όπως βλέπουμε, διακρίνονται οι τρεις μάγοι, Γασπάρ, Βαλτάσαρ και Μελχιόρ, οι οποίοι απεικονίζονται πάνω στα άλογά τους να έρχονται, άλλοτε πάλι πεζοί και κοιτάζουν το αστέρι, το οποίο λάμπει πάνω ψηλά και οι ακτίνες του φωτός κατεβαίνουν μέσα στη σπηλιά. Οι τρεις μάγοι εικονίζονται συμβολικά ως προσωποποίηση των τριών περιόδων της ανθρώπινης ζωής τρεις ήταν οι μάγοι, αλλά ο ένας εικονίζεται νέος, ο άλλος εικονίζεται ως μεσήλικας και ο άλλος εικονίζεται ως γέροντας, οι τρεις περίοδοι δηλαδή της ζωής του ανθρώπου. Τα δώρα που προσέφεραν στο Χριστό ήταν χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Το χρυσάφι σήμαινε ότι ο Χριστός είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου. Το λιβάνι σήμαινε ότι ήταν και Θεός αθάνατος και η Σμύρνα σήμαινε ότι θα γευτεί σωματικό θάνατο γιατί εκτός από τέλειος Θεός ήταν και τέλειος άνθρωπος. Η Σμύρνη είναι ένα πολύτιμο άρωμα που το χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι για να αλείψουν το σώμα των νεκρών πριν την ταφή. Τέλος, στην πάνω πλευρά της εικόνας παριστάνεται πλήθος αγγέλων που έψαλαν την δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και στην άλλη μεριά απεικονίζεται ο άγγελος που εμφανίστηκε στους ποιμένες και τους αποκάλυψε ότι γεννήθηκε για σας σήμερα ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος. Μάλιστα, ο άγγελος τους είπε αμέσως «Μη φοβάστε, και είναι χαρακτηριστικό ότι οι άγγελοι και ο ίδιος ο Χριστός σε πολλές περιπτώσεις μέσα στα Ευαγγέλια λένε στους ανθρώπους μη φοβάστε. Σημάδι ότι ο Χριστός δεν θέλει φόβο από τους ανθρώπους, αλλά θέλει πίστη, ελπίδα και αγάπη προς αυτόν. <Η> ος το τις γνώσεως εν αυτή καρ η τις αστρίς λατρεύοντες υπό πο αστέρος εδίδα σε προστήνη τον ηλίον τις δι ο και σε γυναιός την εξήψου Κύριε δόξα. Σύ.